Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πολλοί από τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται εκεί έξω, όταν άκουσαν ότι θα διεξαχθεί η σημερινή συζήτηση στη Βουλή, πιθανώς να σκέφτηκαν ότι επιτέλους θα αφήσετε για λίγο τους θυμμένους, τους αποπροσανατολιστικούς καυγάδες με τους οποίους μας έχετε φλωμώσει κυριολεκτικά σε όλη την προεκλογική περίοδο, για να δώσετε τουλάχιστον απαντήσεις για το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί το λαό μας, αυτό της ακρίβειας. Μπορεί να πίστεψαν ότι θα αναδειχθούν επιτέλους κάποιες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα κόμματα πάνω στα μεγάλα ζητήματα. Ότι θα γίνει ουσιαστική συζήτηση και αντιπαράθεση ιδεών, αναλύσεων και προτάσεων, ιδιαίτερα σήμερα που είμαστε δύο εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές και ο καθένας καλείται να επιλέξει. Με τα ζητήματα της ακρίβειας φυσικά να είναι δικαιολογημένα το νούμερο ένα. Μάταια το πίστεψαν, τουλάχιστον όσον αφορά όλους εσάς όσους μέχρι τώρα έχετε μιλήσει. Εμείς θα τηρήσουμε την πρωτολογία και σε αυτό θα μιλήσουμε δηλαδή για την ακρίβεια. Επιφυλασσόμαστε στη δευτερολογία να συζητήσουμε, να τοποθετηθούμε και για μια σειρά ακόμα μεγάλα προβλήματα που τέθηκαν κάποια ήδη. Αποδεικνύεται ότι ακόμα και όταν αναγκάζεστε να τοποθετηθείτε για τέτοια μεγάλα ζητήματα, έχετε και πάλι την ικανότητα να πετάτε την μπάλα στην εξέδρα και να στείνετε ψευδοαντιπαραθέσεις μεταξύ σας, ενώ στην ουσία δεν λέτε κάτι ουσιωδώς διαφορετικό. Χασμουριτά φέρνετε στον κόσμο και απέχθεια. Και να τι εννοώ. Ο κύριος Μητσοτάκης 3 χρόνια τώρα, από το καλοκαίρι του 2021 που άρχισε να οξύνεται το πρόβλημα της ακρίβειας, παριστάνει τον ανήξερο για τις πραγματικές αιτίες του, ενώ ο ίδιος και η κυβέρνησή του είναι συνένοχοι σε αυτές τις αιτίες που είναι κοινές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και μιλάει για εισαγόμενη άνοδο των τιμών. Πιο συγκεκριμένα, με τη συνένεση των υπολείπων κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγαπητοί κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και κυρίες της Νέας Δημοκρατίας, έχετε προωθήσει πρώτα απ' όλα τη στήριξη με κάθε τρόπο της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, το φτηνό δανεισμό και τα τεράστια πακέτα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Πολιτική που υιοθέτησε όλα τα προηγούμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία οδηγούν δεδομένα σε πληθωρισμό, αφού αυξάνουν τη μάζα του χρήματος που κυκλοφορεί πιο γρήγορα από ότι αυξάνεται η μάζα των εμπορευμάτων. Σας ρώτησα κι άλλη φορά, δεν σας τα μάθαν αυτά στο Χάρβαρντ. Τρίτον, προωθήσατε την πολιτική διαμόρφωση ενός πανάκριβου ενεργειακού μείγματος. Με τη δήθεν πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χρηματιστήρια ενέργειας, την άναρχη και χωρίς σχέδιο διείσδυση των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που έχει οδηγήσει σε υπερκορεσμό και στο εξής τραγελαφικό πραγματικά φαινόμενο. Να κινδυνεύουμε με blackout λόγω υπερβολικής προσφοράς ρεύματος μέσα στο Πάσχα και ταυτόχρονα οι λαϊκές οικογένειες να ανάβουν τα φώτα με το χρονόμετρο λόγω των πολύ υψηλών τιμών. Το θάψιμο του φθηνού λιγνίτη που έχει σε αυθονία η χώρα. Τις κυρώσεις στη Ρωσία και τη στροφή στο πιο ακριβό αμερικάνικο LNG. Όλα αυτά εκτόξευσαν το κόστος του ρεύματος και αυτό με τη σειρά του πέρασε στα λιπάσματα, στα τρόφιμα και σε όλα τα αγαθά. Τέταρτο, προωθήσατε την περιβόητη πολιτική της εξωστρέφειας, της έμφασης στις εξαγωγές και τον τουρισμό, η οποία προφανώς πρόχνει και τις τιμές προς τα πάνω, αφού αυξάνει τη ζήτηση και μάλιστα προσθέτοντας ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο αγοραστικό κοινό που έχει πολύ υψηλότερα εισοδήματα από τον μέσο εργαζόμενο στην Ελλάδα. Πέμπτο,
Ψηφίσατε την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία την έχετε επικυρώσει όλοι εδώ μέσα. Και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι, πλην ΚΚΕ. Η ΚΑΠ είναι υπεύθυνη για το υπέρογκο κόστος παραγωγής και την τεράστια απόκληση των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Και φυσικά, ως έκτο στοιχείο, όταν μιλάμε για ακρίβεια, δεν αναφερόμαστε μόνο στις τιμές των προϊόντων, αλλά συνολικά στο τρίπτυχο τιμές, μισθή, φόροι. Μάλιστα, οι φόροι αποτελούν το 25% της τιμής των προϊόντων και την ίδια στιγμή ο μέσος μισθός με τους μνημονιακούς νόμους όλων σας βρίσκεται στο επίπεδο του 2009. Και αφού αυτό το δούλεμα για τις αιτίες της ακρίβειας κράτησε περίπου 2 χρόνια, το τελευταίο διάστημα το έχετε ρίξει και στο virtual reality. Μιλάω για τη γνωστή τακτική σας να εκπέμπετε μηνύματα εικονικής πραγματικότητας όσον αφορά την ακρίβεια. Τώρα μάλιστα εντοπίζετε πτώση τιμών στα τρόφιμα. Φυσικά δεν την έχει εντοπίσει κανένας άλλος αυτή την πτώση και κυρίως κανένας από όσους πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ όχι μια φορά το δίμηνο, το τρίμηνο για σόου με τις κάμερες, αλλά για να αγοράσουν τα απαραίτητα για τη διαβίωση της δικής τους και των παιδιών τους κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα. Πτώση τιμών δεν έχει εντοπίσει κανένας από αυτούς που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους, για να θυμηθώ μια παλιότερη δική σας φράση. Μας λέτε ότι απέδωσαν τα πρόστιμα, θα πούμε και πιο αναλυτικά πιο κάτω, η έλεγχη και η εφαρμογή του e-καταναλωτή. Πιο χαριτωμένα το είπε ο Υπουργός, ο κύριος Κρέκας. Ανοίξαμε τα ματάκια του κόσμου με αυτή την εφαρμογή, είπε στα τηλεπαράθυρα. Γιατί τώρα, λέει, μπορούμε να μπαίνουμε εκεί πριν πάμε για ψώνια για να βλέπουμε ποιο σούπερ μάρκετ έχει πιο φθηνά την ντομάτα, ποιο έχει πιο φθηνά το τυρί, ποιο έχει το γάλα και να γυρίζουμε όλη τη μέρα τα σούπερ μάρκετ για να γλιτώσουμε στο τέλος μερικά ευρώ προφανώς που θα τα έχουμε φάει όμως οπωσδήποτε στη βενζίνη. Λέτε βέβαια ταυτόχρονα ότι αυτά τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν μόνιμα το πρόβλημα και ότι η πραγματική λύση βρίσκεται στην ανάπτυξη που θα φέρει καλύτερους μισθούς. Επικαλείστε μάλιστα τις προβλέψεις που μιλάνε για τριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωζώνη. Μα υψηλούς ρυθμούς καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπως και τα δικά σας στοιχεία λένε, είχαμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μετά την πανδημία και μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Από πού προκύπτει λοιπόν ότι αυτό είναι απάντηση στην ακρίβεια, αφού η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί ακριβώς όλα αυτά τα χρόνια αυτής της ανάπτυξής σας? Το κρίσιμο ερώτημα συνεπώς είναι για ποιον είναι η ανάπτυξη. Γιατί ανάπτυξη για τα κέρδη των λίγων σίγουρα έχουμε. Θα σας δώσουμε και στοιχεία παρακάτω για να μάθετε κιόλας που είναι τα λεφτόδεντρα. Χώρια που την τελευταία φορά που είχαμε τριπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης ήταν το 2009. Ξέρετε τι ακολούθησε μετά? Το ξέρετε. Ό,τι ακολουθεί πάντα μια μεγάλη ανάπτυξη στον καπιταλισμό. Γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη και η καπιταλιστική κρίση είναι τα δίδυμα αδερφάκια αυτού του συστήματος και τις πληρώνουν πάντα οι ίδιοι, οι λαοί. Μάλιστα, όπως είπα και παραπάνω, οι μισθοί παραμένουν μέχρι σήμερα παγωμένοι στα επίπεδα που τους ρίξατε με τη διαχείριση εκείνης της κρίσης και τα μνημόνια. Ο μέσος μισθός είναι σήμερα κατά 15% μειωμένος σε σχέση με το 2011, όταν το κόστος διαβίωσης, τα ενοίκια, το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ από τότε. Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν μειωμένοι κατά 20% σε σχέση με το 2011 και το κράτος συνεχίζει να τους κλέβει τους δύο μισθούς.
το 50% των δικαιούχων κύριας σύνταξης γύρατος παίρνουν το πολύ μέχρι 814 ευρώ. Και αυτά είναι αποτελέσματα της πολιτικής της δικής σας και των προηγούμενων φυσικά κυβερνήσεων, αφού έχετε δώσει όλα τα εργαλεία στη μεγάλη εργοδοσία να κρατά τους μισθούς εκεί, να αποφεύγει την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, να μην πληρώνει υπερορίες και τόσα άλλα. Το 2009 οι συλλογικές συμβάσεις κάλυπταν το 70% των εργαζομένων και το 2023 μόλις το 25%. Μέχρι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό έχετε καταργήσει με τον γνωστό νόμο Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας και Αχτσιόγλου του ΣΥΡΙΖΑ τότε, της Νέας Αριστεράς σήμερα. Είναι αποτελέσματα των αντιασφαλιστικών νόμων που έχετε επίσης ψηφίσει και εφαρμόσει όλοι σας και έχουν καταντήσει τις συντάξεις φιλοδορήματα. Και βέβαια την ώρα που οι ρυθμοί ανάπτυξης ευημερούν, τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας πηγαίνουν στο βρόντο και απαξιώνονται. Εμβληματικό παράδειγμα η Λάρκο, που πάλι προσπαθήσατε να πετάξετε τους εργαζόμενους στον δρόμο και πάλι δεν σας πέρασε και ούτε πρόκειται να σας περάσει. Πρόσφατα όμως, κύριε Μητσοτάκη, κύριοι της κυβέρνησης, κάνατε και το επόμενο βήμα στην κοροϊδία και περάσατε στην προεκλογική αλληλογραφία με την Κομισιόν και την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Καλά, στις συνόδους κορυφής, στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όπου συμμετέχετε, δεν τα λέτε. Το καλοκαίρι που κάνατε μαζί διακοπές στα Χανιά, δεν προλάβατε να τη ρωτήσετε. Αλήθεια, τι θέλετε να πείτε ακριβώς στο λαό? Ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν δεν γνωρίζει τι κάνουν οι πολυεθνικές εταιρείες? Δεν γνωρίζει εν λόγω κυρία ότι κινούνται όπως θέλουν στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά με μοναδικό κριτήριο το κέρδος τους? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει και θεσμικά την προστασία τους? Δεν γνωρίζει ότι στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη αγορά και υπάρχουν περισσότεροι ανταγωνιστές, μπορεί να κατεβάζουν λίγο τις τιμές για να αυξήσουν τη μάζα των πωλήσεων και έτσι και το κέρδος τους, ενώ στις πιο μικρές αγορές όπως η ελληνική, που μπορεί να μονοπολιθεί πιο εύκολα, ανεβάζουν τις τιμές πάλι για να αυξήσουν το κέρδος? Και μας λέτε ότι θα πάει κόντρα σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση? Μα αυτό ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό υπάρχει. Μια ένωση, μια ενιαία αγορά πολυεθνικών, των λόμπι, των μονοπωλίων. Και βέβαια ήρθε η απάντηση της Κομισιόν και επιβεβαίωσε ουσιαστικά αυτό ακριβώς που σας λέμε, ακυρώνοντας το προεκλογικό σας πυροτέχνημα. Τι σας είπαν? Ότι σκέφτονται να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια εμβαθύνοντας ακριβώς αυτούς τους παράγοντες που την έχουν προκαλέσει. Θα μπορούσαμε να σας καλωσορίσουμε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά εσάς κύριε Μητσοτάκη, πίσω στο 1992, τότε που ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμό, όπως λεγόταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, η συνθήκη του Μάστριχτ, που περιλαμβάνει ακριβώς την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και εμπορευμάτων, τα αποτελέσματα της οποίας τα βλέπουμε σήμερα και στην ακρίβεια. Αλήθεια, εσείς οι καινοτόμοι που βλέπετε σταθερά μπροστά, δεν καταλάβατε τι ψηφίζατε τότε και σας πήρε 32 ολόκληρα χρόνια να το καταλάβετε? Πραγματικά, το μόνο που σας σώζει, κύριοι της κυβέρνησης, με τόση κοροϊδία, είναι η βολική αντιπολίτευση που σας κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα και σε αυτό το ζήτημα, έχοντας ως σημαία τους την κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον μόνο που λένε μέρα νύχτα ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, άλλοι, είναι ότι η Ελλάδα είναι πιο πάνω στον πληθωρισμό ή πιο κάτω στην αγοραστική δύναμη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μόνο τους πειράζει. Η κανονικότητα της πολυαγαπημένης τους Ένωσης. Και παίρνετε βέβαια εσείς την μπάσα και μαγειρεύετε τα στοιχεία, παίρνοντας σε σημείο εκκίνησης αυτό που σας βολεύει. Για παράδειγμα, το 2019,
σε λίγο θα πάτε και στο 1821, για να δείξετε ότι έκαναν λάθος οι άλλοι που σας κατηγορούν και τελικά είμαστε καλύτερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε όλα καλά. Και άντε να βγάλει άκρη μετά ο κόσμος, ποιος από όλους σας δείχνει τους σωστούς δείκτες, τα γραφήματα και ποιος όχι. Γι' αυτό λέμε ότι τέτοια βολική αντιπολίτευση, εάν δεν υπήρχε, τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε οπωσδήποτε να την εφεύρει. Αλήθεια όμως, γιατί επικεντρώνουν και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης στη συζήτηση στους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι στην πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που έτσι κι αλλιώς βιώνει ο λαός μας και άλλοι λαοί άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βγήκαν όλα αυτά τα χρόνια μαζικά πραγματικά στους δρόμους λόγω της ακρίβειας, λόγω της ενεργειακής φτώχειας, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής οι αγρότες, λόγω όλων αυτών των άθλιων μέσων όρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει μεγάλη σημασία για τον ελληνικό λαό, ειδικά μπροστά στις ευρωεκλογές. Ο λόγος είναι απλός. Δεν θέλετε, δεν μπορείτε, δεν σας επιτρέπετε να αγγίξετε τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος της ακρίβειας, δηλαδή την ανάπτυξή σας με σκοπό το καπιταλιστικό κέρδος. Δεν μπορείτε λόγω των δεσμεύσεών σας να αμφισβητήσετε αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλει στο πρόβλημα της ακρίβειας σε όλες τις χώρες, φυσικά με επιμέρους διαφορές και ιδιαιτερότητες από χώρα σε χώρα. Επομένως, παίρνετε τον πυρήνα του προβλήματος σαν δεδομένο, σαν κάτι το ουρανοκατέβατο, σαν εισαγόμενο ή όπως το λέει ο καθένας σας, και δίνετε τη μάχη των μαχών μιας αντιλαϊκής διαχείρισης για το λίγο πάνω ή το λίγο κάτω από τους μέσους όρους. Για ένα μικρό ποσοστό δηλαδή της ακρίβειας και μόνο. Τι δεν αγγίζετε όλοι σας, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και οι υπόλοιποι των κομμάτων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Δεν αγγίζεται τα τεράστια κέρδη που έχουν οι μεγάλοι όμιλοι. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου έσπασε τις προηγούμενες μέρες ρεκόρ 13 ετών. Από την αρχή του 2024 οι μετοχές κερδίζουν πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα παραπάνω μεταφράζονται σε μερίσματα για τους μετόχους των επιχειρήσεων που έχουν ξεπεράσει ήδη τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς θα φτάσουν τα 3,8 δισεκατομμύρια στο τέλος του χρόνου. Έτοιμες να σπάσουν ένα ακόμα ρεκόρ κερδοφορίας είναι οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο. Πάνω και από τα 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ που τσέπωσαν το 2022. Και αφήστε την κοροϊδία με τα πρόστιμα που έλεγα πριν, όπως αυτό που επιβλήθηκε στη Μοντελέζ, που είναι ισχνό λιγότερο από 1,5% του τζίρου της και λιγότερο από 10% των κερδών της για ένα χρόνο. Συμφωνημένο και προαποφασισμένο. Σε βαθμό μάλιστα που η εταιρεία αυτή δηλώνει ότι ήδη το έχει βάλει στις επισφάλειές της για το 2024. Χώρια που η υπόθεση αυτή κρατά από το 2019. Καμιά έκπληξη. Απλά ένας ακόμα φερεντζές για να δείξει η Κομισιόν ότι χτυπάει τάχα τα μονοπόλια. Για να μην μιλήσουμε για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η Μοντελέζ είναι μια από τις μεγαλύτερες αμερικάνικες εταιρείες. Πάμε παρακάτω. Δεν αγγίζεται επίσης τις δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ματωμένα πλεονάσματα κάθε χρόνο, όπως αποτυπώνονται και στο νέο Σύμφωνο Σταθερότητας. 3,2 δισεκατομμύρια ήταν το πλεόνασμα το πρώτο τετράμινο του 2024. 6 δις παραπάνω φόρους προβλέπεται στον προϋπολογισμό να πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα το 2024 σε σχέση με το 2023. Και βέβαια, πολύ μεγάλο μέρος αυτών των πλεονασμάτων βγαίνουν από τους έμεσους φόρους, που είναι, όπως είπαμε, το 1/4 της τιμής των προϊόντων που βρίσκουμε πανάκριβα στα σούπερ μάρκετ.
Ο κύριος Κασελάκης, ακόμα και όταν μιλά για κάποια μείωση έμεσων φόρων σε κάποια είδη άμεσης ανάγκης, προσθέτει και το όσο επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα προτείνει να συνεχιστεί η άμεση φορολόγηση από το πρώτο ευρώ και να μην υπάρχει αφορολόγητο για τα χαμηλά εισοδήματα. Τόσο προοδευτική και φιλολαϊκή πολιτική τρομάρα σας. Δεν αγγίζεται ακόμα την πολιτική της πράσινης μετάβασης, τα πράσινα χαράτσια, τους ειδικούς φόρους σε ρεύμα, καύσιμα, τα χρηματιστήρια ενέργειας, την εμπορευματοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών που πριν ήταν δωρεάν, η οποία προσθέτει ένα ακόμα βάρος στο λαϊκό εισόδημα. Για παράδειγμα, ο κύκλος εργασιών των ιδιωτικών δομών υγείας, κυρίως της πρωτοβάθμιας, φτάνει πλέον το μισό δισεκατομμύρια ευρώ. Τι απαντάνε εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ? Ο κύριος Κασελάκης είχε ζητήσει πάγωμα των δαπανών για την υγεία στο 5% του ΑΕΠ, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης συμφωνεί με τα απογευματινά ιατρία, επιπληρωμή χειρουργία δηλαδή, αρκεί, λέει, να έχουν χαμηλό αντίτιμο. Τόσο χουβαρντάδες και οι δυο τους. Δεν αγγίζεται τέλος την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών για τα σχέδια όμως του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης του πολέμου. Και επειδή δεν τα αγγίζετε αυτά, δεν μπορείτε να πείτε και την αλήθεια στο λαό, ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι σύμπτωμα μιας φυσιολογικής λειτουργίας αυτού του σάπιου συστήματος που ονομάζεται καπιταλισμός. Δεν είναι παρά ένας ακόμα μηχανισμός για να κλέβουν ακόμα περισσότερα οι διάφοροι εκμεταλλευτές από τους εργαζόμενους. Αποφεύγετε να θέσετε και να απαντήσετε στο ερώτημα που αντικειμενικά υπάρχει όταν μιλάμε για ακρίβεια και πληθωρισμό. Ποιος θα πληρώσει? Γι' αυτό και απορρίπτεται όλες μας τις προτάσεις, όλες τις προτάσεις που επανειλημμένα έχει καταθέσει το ΚΚΕ με τροπολογίες εδώ στη Βουλή. Υπάρχει μια τεράστια θεμελιακή, πολιτική, ιδεολογική και αξιακή διαφορά του ΚΚΕ και όλων εσάς των οπαδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτού του δρόμου, του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε το λαό ότι υπάρχει κάποια μαγική λύση με την οποία θα είναι και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος, ότι και τα πλεονάσματα θα πιάνονται και ο λαός θα ανακουφίζεται από τους φόρους και τα κέρδη του κεφαλαίου θα αυξάνονται και οι μισθοί θα αρκούν για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτά δεν γίνονται ούτε στη δευτέρα παρουσία. Είναι ουτοπικά, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που σας αρέσει συνήθως να την απευθύνετε σε εμάς. Κάποιος πρέπει να πληρώσει, βλέπετε. Εμείς λέμε ότι για να κερδίσει έστω και μια ανακούφιση, μια ανάσα ο λαός μας, πρέπει να χάσει από τα κέρδη του το μεγάλο κεφάλαιο. Πρέπει να υποστεί πλήγμα αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσει να ζήσει με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες. Καλύπτοντας τις ανάγκες του με το εισόδημά του, πρέπει το κεφάλαιο να χάσει και την εξουσία που κατέχει συνολικά σήμερα. Και αυτό δεν είναι θεωρία. Γιατί μέχρι σήμερα όπου κατακτήθηκε το παραμικρό, για παράδειγμα η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε μια σειρά κλάδους, στους οικοδόμους, στους μεταλλεργάτες στο Πέραμα και αλλού, έγινε μετά από πολύ σκληρό αγώνα που ανάγκασε τη μεγαλοεργοδοσία, αυτό το κράτος, να υποχωρήσουν. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι που οι δυνάμεις του ΚΚΕ βρέθηκαν πάντα στην πρώτη γραμμή, στηρίζοντας αυτούς τους αγώνες. Και έτσι φυσικά θα συνεχίσουμε. Όπως θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε αυτά που πιστεύουμε ότι πρέπει εδώ και τώρα να γίνουν για να αντιμετωπιστεί έστω εν μέρη το πρόβλημα της ακρίβειας. Ορίστε λοιπόν οι προτάσεις που ζητάτε να ακούσετε. Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα στους δημόσιους υπάλληλους και στους συνταξιούχους, δραστική μείωση και πλαφόν στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης όπως τα τρόφιμα,
κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς και του ΦΠΑ στην ενέργεια και σε όλα τα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση του ένφια για εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά. Να σταματήσει εδώ και τώρα το έσχος των πληστηριασμών των λαϊκών κατοικιών και της μικρής επαγγελματικής στέγης. Επιδότηση ενοικίου για εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά, για τους φοιτητές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης. Αποφασιστική ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για υγεία, παιδεία, πρόνοια, για την προστασία από φυσικές καταστροφές. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλους αυτούς τους κρίσιμους τομείς. Και βέβαια, καμιά χρηματοδότηση και καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε πολέμους που τους πληρώνει σήμερα ο λαός από το ιστό έρημά του και αύριο ίσως και με τη ζωή του. Γιατί κυριολεκτικά καμιά συζήτηση δεν μπορεί να γίνει για την ακρίβεια αν δεν μπει στο επίκεντρο και στο στόχαστρο του λαού μας, όλων μας, η απόφαση που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μετατροπή της οικονομίας της σε πολεμική οικονομία, που είναι και το μέγα ζήτημα των ημερών. Στα 100 δισεκατομμύρια έχουν φτάσει οι εξοπλισμοί που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα χρήματα των λαών της Ευρώπης στο καθεστώς Ζελένσκι. Και γι' αυτά επίσης δεν μιλάει κανείς σας, γιατί όλοι συμφωνείτε. Ενώ στα 2,5-3 εκατομμύρια δολάρια έφτασαν το 2023 οι πολεμικές δαπάνες παγκόσμια, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό για ένατη συνεχόμενη φορά. Νομίζουμε ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει πού μας οδηγείται και πως αν σήμερα πληρώνουμε για τους άδικους πολέμους με τα χρήματά μας, αύριο θα πληρώσουμε με πολύ πιο ακριβό νόμισμα. Όλα τα παραπάνω μπορούν και πρέπει να πάρουν απάντηση και στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Γιατί πολύ απλά σε αυτόν που σε ληστεύει δεν του λες μπράβο, δεν του ζητάς να συνεχίσει τη ληστεία, ούτε περιμένεις αφελώς να μοιραστεί μαζί σου τα κλοπημαία. Έτσι δεν είναι? Του λες τέρμα, ως εδώ, δεν θα σ' αφήσω να συνεχίσεις τη βρωμοδουλειά που κάνεις. Με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ λοιπόν και αποδυναμωμένη την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα που στηρίζουν αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορέσουμε πιο μαχητικά, πιο αποτελεσματικά να συνεχίσουμε να δίνουμε και όλες τις μάχες για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος από την ακρίβεια. Σας ευχαριστώ.